Βγήκε ο κύριος Γιουλιανίδης, παρότι δόθηκαν αυτές οι εξηγήσεις στη συνεδρία εδώ, όπου πάλι παρουσίασε, ήθελε σε αντιστάθμισμα, παρουσίασε 41 θέσεις που γίνανε το Δήμιο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου και έκανε σχετικό εδωτικό τύπου. Αναγκάζομαι για ακόμα μία φορά να ενημερώσω ότι οι αναθέσεις, μάλλον οι αγορές των διαφόρων ειδών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών γινόταν πάντα, γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, τα εδέσματα για τις γιορτές, τα δωράκια, για τα παράδειγμα για τα Χριστούγεννα τώρα, γίνονται με απευθείας αναθέσεις. Λοιπόν, η γραφική ύλη και διάφορες άλλες καθημερινές δαπάνες γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Δεν αποτελεί είδηση δηλαδή ότι ψάξατε και είδατε μέσω του τη διάρκεια προφανώς ότι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο γίνανε 41 αναθέσεις. Σαφώς. Σας είπα και μάλιστα στην τελευταία συνεδρίαση ότι εκείνη την μέρα συνεδρίαση μπορεί να είχα υπογράψει κοντά στις 10. Αν πάμε να δούμε αντίστοιχες περιόδους και σε εσάς το ίδιο, ίσως και περισσότερες. Αλλά καμία σχέση, δηλαδή μην προσπαθείτε να αντισταθμίσετε αυτά που είπαμε για τα έργα με τις καθημερινές δαπάνες, είναι ατόπιμα. Και μάλιστα και καλό είναι να δώσετε εξηγήσεις, γιατί λέτε στον δελτίο τύπου, αποδεικνύεται λοιπόν σε όλο τους το μεγαλείο η πολιτική εξυπηρέτηση συνεταίρων και ιδιωτικών συμφερόντων με τα χρήματα των δημοτών. Θα ήθελα να είστε πιο συγκεκριμένος. Για ποια συμφέροντα. Να θυμίσω στο σώμα ότι ούτε έχω, ούτε είμαι ιδιοκτήτης εμπορικού καταστήματος, ούτε εγώ, ούτε συγγενικό μου πρόσωπο, ούτε πρώτου βαθμού, ούτε δευτέρου βαθμού. Εντάξει, και δεν έχω κάνει ποτέ ανάθεση σε επιχείρηση δική μου. Αυτά για την ιστορία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχο. Το λόγο έχει ο κύριος Γουντενούδης. Ας ξεκινήσω από το τελευταίο. Εμείς κύριε Δήμαρχε, τυχαίνει να είμαστε ιδιώτες, τυχαίνει να είμαστε επαγγελματίες, έχουμε τα καταστήματά μας και αυτό, γι' αυτό είμαστε υπερήφανοι και κάναμε οτιδήποτε κάναμε μέχρι τα τώρα. Εσείς κύριε Δήμαρχε, είσαστε αυτός που προσφέρετε υπηρεσίες. Προσφέρετε υπηρεσίες σε κάποιες επιχειρήσεις. Δεν χρειάζεται να είστε μέσα στην επιχείρηση. Κάθε άλλο, είσαστε οικονομικό σύμβουλο σε επιχείρηση. Εκ των πραγμάτων, έχετε αναθέσει εκεί επανειλημμένα σε επιχειρήσεις οι οποίες είσαστε οικονομικό σύμβουλο. Παράδειγμα. Και ρέπος. Δεν είναι πελάτης. Α, δεν είναι πελάτης. Εντάξει. Τέλος πάντων, δεν θα το κάνουμε. Δεν θα καθίσω εγώ να το κάνω δικαστήριο και την περισσότερη. Είτε ξέρω, είτε ξέρω, είτε ξέρω. Πρόεδρε. Κύριε Συγκρονίδη, έχει και για εσάς. Περιμένετε. Μην κάνετε, μην ανοίγετε το λόγο. Όσον αφορά το θέμα των έργων, τα έργα, καταρχάς μόνο για το πράσινο, αν βάλετε πόσες αναθέσεις κάνατε. Για έργα μιλάμε. Μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι έργο. Υπηρεσίες είναι. Παροχή. Και επειδή είναι υπηρεσίες, δεν είναι έργο. Η μελέτη δεν είναι έργο. Δεν είναι που κάνετε, έχετε ένα συγκεκριμένο μελετητή και του δίνετε συνέχεια τις μελέτες. Ωραία, μιλήστε για το πράσινο. Και θα φτάσουμε, στο σημείο όταν έρθει η ώρα για να δείτε πόσες αναθέσεις γίνανε από εμένα, αν θέλετε εσείς το ανοίξετε αυτό το θέμα, και πόσες αναθέσεις έχετε κάνει εσείς και σε ποιους έχετε κάνει. Αυτό θα το δείτε καιρό. Το έχω έτοιμο για τα έργα, μπορώ να σου το δώσω και τώρα. Αυτά αφήστε τα. Ούτε αναθέσεις, εγώ υπολόγισα τα εδέσματα και οτιδήποτε είναι αυτά. Δεν είναι τόσο γραφικός όπως είστε εσείς. Όσον αφορά τώρα το θέμα, πολλά εγγένεια, πολλά τέτοια, αυτά που θυμίζουν κάποιες άλλες εποχές, έφτασε βέβαια, είναι η προεκλογική περίοδο, καλά κάνετε. Αλλά το θέμα τα έργα αυτά, από ποιους γίνανε. Και αυτά τα έργα που αναφέρατε και στην
προηγούμενη, ότι διεκδικήσατε και κάνατε και στο προϋπολογισμό, αν θέλετε, στην προηγούμενη συνεδρίαση, ποια έργα είναι αυτά που σου περιλαμβάνονται. Εκεί φαίνονται ξεκάθαρα τα 9 εκατομμύρια, πώς διεκδικείτε και τι κάνετε. Τι διεκδικήσατε, για πέστε μας. Να το θυμίσω για ακόμα μια φορά ποιες διεκδικήσεις εννοούμε. Τις έχουμε ξαναπεί, αλλά αυτό να τις ξανακούσει. Να ξεκινήσω από την τελευταία, αν θέλετε, 1.350.000 από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για την κατασκευή του τετάρτου νηπιαγωγείου. 400.000 για έργα οδοποίησης και φωτισμού, η μία χρηματοδότηση πάλι από το ίδιο ταμείο για μεταξύ Πολικάς και Αξιούπολης, άλλες 360 για τον ίδιο λόγο, μία άλλη 250.000 μια πρόταση που είχαμε κάνει για τον ηλεκτροφωτισμό. Αυτά περίπου είναι στα 2,5 εκατομμύρια, πάντα θυμάμαι όλα. 230.000 για το σχολείο, για τη στατική επάρκεια του σχολείου Κοντοϊράκλειας. Μία άλλη πρόταση που είχαμε κάνει για το γήπεδο 5x5 στον Εύρωπο μαζί με κάποια ακόμα 5 σχολεία για εξοπλισμό στις αυλές των σχολείων, κάπου 136.000, αν θυμάμαι καλά, και διάφορες άλλες τέτοιες χρηματοδοτήσεις, όλες αυτές μαζί είναι μαζί με την αύξηση φυσικά των χρηματοδοτήσεων που γίναν λόγω COVID, είναι αυτές που φέρουν πλέον τον προϋπολογισμό του Δήμου στο ύψος που προαναφέραμε νωρίτερα. Όσο αφορά, κύριε Παυλίδη, παρακαλώ, για να διευκολύνω τον κύριο Κουντελούδη, έχω έτοιμες τις 15 αναθέσεις που έχουν γίνει στη θητεία μας, με τους τίτλους των έργων, τις ημερομηνίες συμβάσεων, το συνολικό ποσό και φυσικά δίπλα τον ανάτομο. Να τον διευκολύνω, δώστε το σας παρακαλώ.